Να τον πάρω τώρα να το πω. Ότι κάνα πλάκα. Άκου. Περίμενε. Έλα, Νίκο. Λοιπόν, τελικά σου κάναμε πλάκα. Πλάκα μου έκανε. Ε, όχι. Ολόκληρο μικροβιολογικό εργαστήριο να σας κάνει πλάκα. Δώσ' μου να τις μιλήσω, εγώ θα πω εγώ. Πάρ' το να σε θέλει. Πες του ανθρώπου ότι δεν είναι αδερφός μου να ηρεμήσει. Δεν δώσε εδώ, δεν δώσε εδώ. Σε μένα θα μιλήσετε, Δεσποινής. Σας ακούω. Καμία πλάκα. Τα δείγματα που μας δώσανε ταυτοποιούνται πλήρως. 100%. 100%? Δηλαδή... Φέρ' το εδώ, παιδί. Δηλαδή ο κύριος Κοτάς και ο κύριος Λεβέντης είναι συγγενείς πρώτου βαθμού. Τι λες, παιδί μου, φέρ' το εδώ. Τι συγγενείς πρώτου βαθμού και μαλακίες. Πες του ανθρώπου ότι του κάναμε πλάκα. Πλάκα. Ολόκληρο μικροβιολογικό εργαστήριο πλάκα. Όχι, όχι. Εγώ αυτό που είδα, αυτό είπα. Χαίρετε. Φέρ' εδώ, φέρ' εδώ. Ποιος είμαι? Έλα, αδερφέ. Σε είπα, αδερφό. Ένας άνθρωπος που δεν τον γέννησα εγώ. Ποιος τον γέννησε? Η κακή μου ώρα και η μαύρη μου η τύχη που τον γνώρισα. Η μάνα του τον γέννησε. Με τον πατέρα σου. Εσύ ευχαριστήθηκες τώρα που βγαίνεις και διαδίδεις τις μαλακίες του Νίκου? Το ευχαριστήθηκα. Γιατί επιτέλους η ζωή εδώ μέσα αποκτάει μια κοσμοπολίτικη άβρα, ένα suspense. Και πάντα μου άρεσαν οι μεγάλες οικογένειες. Βέβαια. Δεν άφηνε θηλυκιά γάτα που να μην την πάρει από πίσω συγχωρεμένος. Έλα ρε μάνα τώρα. Πού να την γνωρίσει τη μάνα του Νίκου ο πατέρας? Ο πατέρας ήταν καρδιολόγος. Η μάνα του Νίκου ήταν μέα στον Πειραιά. Τρέγα ήρετε. Μέα. Ε. Τα είχε με μια μέα. Τι? Δεν ξέρω όμως αν ήταν από τον Πειραιά. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν ήταν από τον Πειραιά. Πάντως τα είχε με μια μέα. Ήταν μια μέα που τον κυνηγούσε συνέχεια και δεν τον άφηνε ήσυχο. Τα είχε με μια μέα. Πολύ το ευχαριστήθηκα. Μπράβο ρε πατέρα. Τα είχε με μια μέα. Έλα βρε αγόρι μου, φάει ένα γλυκάκι να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Έλα τονάκι μου. Άδωνης. Άδωνη, Άδωνη. Δεν έπρεπε να έρθω. Ξαφανίστηκε. Γιατί ο άλλος πήρε ένα τηλέφωνο να πει ότι έφτασε καλά, ότι... Τι να πεις, τους πιάνει κάτι, είναι φοβερό. Ξέρετε πόσο τη φρόντισα? Το πρωί, από το φούρνο ζεστό κρουασανάκι. Το βράδυ κρασάκι, για να χαλαρώσει. Ή ένα φαγάκι, σε ένα ωραίο ρεστοράν. Ε, αυτά. Είναι δηλαδή σαν να μου λες ότι η Κατερίνα έπιασε όλους τους αριθμούς της σε jackpot και πάει τώρα να πετάξει το δελτίο. Μα ακριβώς. Αυτό. Εγώ είμαι το δελτίο. Αλλά πάει να με πετάξει. Και εδώ παρεμβαίνει η μάνα. Εγώ δηλαδή. Η οποία εξαφανίζεται και σας αφήνει μόνο σας ένα άδειο σπίτι. Η Κατερίνα έχει ρεπό αύριο, άρα θα μείνει εδώ απόψε. Θα μείνεις κι εσύ εδώ. Και κάνει κι εσύ ό,τι καταλαβαίνεις. Βοήθατο το πράγμα, βοήθατο. Εσείς που θα πάτε? Θα πάω κι εγώ να εισπράξω ένα δελτίο που έχω. Εντάξει, jackpot δεν το λες, αλλά κάτι ψηλά στο λίγο τα πιάνει. Μήπως θυμώσει? Αν θυμώσει, θα τη περάσει ξύδι. Τι να κάνουμε. Έτσι είμαστε εμείς, μάνα και κόρη, μην το συζητάς. Πάω να χαιρετήσω τα πλήθη και να φύγω. Ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Φρόντισε να ανοίξει τα μάτια της η Κατερίνα. Εντάξει, μην το κάνουμε και βαρσαλίες εδώ μέσα. Δεν είμαστε μαθημένες, δεν. Πιες και λίγο νερά και αγόρι μου. Αμάρε, τουλάχιστον τηλεφώνησα σου πω να σταματήσουμε την πλάκα, εσύ εκεί συνεχίζεις. Εγώ δεν σε πήρα τηλέφωνο και σε ρώτησα αν θα το συνεχίσουμε. Τι μου απάντησες? Τι σου απάντησα? Ένα αστείο είπαμε να κάνουμε, Φρετζούλη, να το κόψουμε αμέσως. Ναι, να το κόψουμε, θα τελείωσε. Πες ότι έγινε λάθος εκεί πέρα, ότι μπερδεύτηκες κάτι, βρες. Λάθος στο εργαστήριό μας. Στο καλύτερο εργαστήριο της πόλης, όχι. Πες ότι κάναμε πλάκα. Τα εργαστήρια δεν κάνουν πλάκες. Το δικό μας κάνει γιατί είναι πλακατζίδικο. Εξαιτία σου. Εσύ με έβαλες. Και εγώ βλάκα σου, ούτε που το σκέφτηκα. Αμέσως ότι μου πεις να το κάνω. Ναι, ωραία, αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ. Άμα το πω εγώ, θα με πιστέψεις τώρα. Εγώ δεν λέω τίποτα. Έχει μπει και η μάνα μου στη μέση. Μπλέκτηκε και αυτή τώρα. Τα έχει βάλει με τον πατέρα μου. Πλάκα έχει, δεν λέω. Τζουλί. Δεν λέω τίποτα. Στη μάνα μου τουλάχιστον. Άμα τη δω, θα τη το πω. Ναι, αλλά το τηλέφωνο τώρα δεν θα με πιστέψει αυτή. Α, και κάτι άλλο που σκέφτηκα. Τι κάνεις απόψε? Ψάχνω να βρω το δολοφόνο. Να, ένα αστυνομικό προσπαθώ να διαβάσω, δεν με αφήνεις. Θα σου μαγειρέψω. Ορίστε. Πένες αραμπιάτα. Πένες αραμπιάτα. Πιο αραμπιάτα δεν γίνεται. Α, και η μαμά θα φύγει ή θα μπαστακωθεί εκεί? Θα τσακιστεί να φύγει τρέχοντας, λοιπόν. Ε, τότε ας πάει και το παλιάμπελο. Κοιτάω στην τελευταία σελίδα, βλέπω το δολοφόνο και τέλος. Έτσι, μπράβο. Τα λέμε. Και μην ξεχαστούμε. Πένες αραμπιάτα. Πιο αραμπιάτα δεν γίνεται. Τι συμβαίνει? Τέλειωνε, έχουμε γύρισμα. Έρχομαι. Όλα εδώ πληρώνονται, Γιωργάκη. Όλα. Χάρισμά σου, σου λέω. Δεν με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Ναι, το είδα. Καλά, μωρέ, δεν μπορούσες να πεις μια καλή κουβέντα για μένα. Να, μα τόση δά. Καλά, έχετε τρελαθεί. Πήγε και
μάγκο και κάτι έγινε. Και πού τα βρήκε? Α, δεν σου λέω που να σκάσεις. Ρε Κατερινάκη, για πες μου, είναι και πλούσιο. Δεν είδα και τη φορολογική του δήλωση. Καλά που υπάρχουν και κορόιδα σαν και εμένα. Πού τις πας τις καρέκλες, ρε κορόιδο? Έχουμε κάτι όρθιο στον πολιτιστικό σύλλογο που μιλάει η μητέρα σας. Αλλά η κυρία έχει καλεσμένους και δεν μπορεί να βοηθήσει. Ναι, έχω καλεσμένους. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Εγώ, τι πρόβλημα να έχω? Που κάθε λίγο και λιγάκι κουβαλάς κάποιον άλλο και με βγάζεις και τρελό στο τέλος. Άντε παράτα μας, ρε Πετράκη. Ψέματα, λέει, δεν τον κάλεσε. Αυτή ήμουν μπροστά και είδα. Πετράκη, κάνε κάτι τώρα, ε! Τι να κάνω, μωρή, τι να κάνω! Παιδάκι μου, η μαμά της τον θέλει. Αυτή τσατίστηκε που τον είδε. Κάνε κάτι, σου λέω! Και τώρα μου το λες αυτό! Με βλέπεις που βουρλίζομαι τόση ώρα και τώρα μου το λες! Ας τα πιάλα κι εσείς! Όποιος ξαναπειράξει τα επιπλά μου θα γίνει χαμός. Πάντω. Συγγνώμη, τι έγινε τώρα? Απ' την Καστέλα. Ορίστε! Απ' την Καστέλα ήταν η μέα του πατέρα σου. Όταν λες Καστέλα, μέσα απ' την Καστέλα ή έπιανε και τίποτα καμπίνια? Καταλαβαίνεις τις προεκτάσεις. Έλα, ρε μάνα. Θα έρθει εδώ πέρα η προϊσταμένη του μικροβιολογικού να σου δώσει εξηγήσεις λεπτομερώς. Σου ζητάω γονατιστό συγγνώμη. Τι άλλο να κάνω? Να αποδεχθείς τη μοίρα σου. Γιατί αν αποδειχθεί ότι ο κουμπάρος είναι κεντρεφός, πάει η μισή περιουσία. Έλα, ρε μάνα. Τι λες, τι είναι αυτά που λες τώρα? Δεν τρέχει έτσι τυχαία αυτός και σε άλλο εργαστήριο. Κάτι ξέρει. Λες να μου φάει την περιουσία ο καράφλας? Τι την ήθελα την πλάκα? Τι την ήθελα αυτή την πλάκα? Το μόνο που σου μένει είναι να πείσεις αυτή την προϊσταμένη να μην ψάξει άλλο το πράγμα, να το κλείσει την πλάκα. Τζάμπα μαγειρεύω σαν μαλάκα τόση ώρα πάνω από την κατσαρόλα. Πένε σαραπιάτα, γιατί αυτό παίζει για Καστέλα. Μου έχουν ζέσει τα φίδια, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Το έφαγε στο κεφάλι σου, μόνο σου το έφαγε με τι βλακίε που κάνει. Και θα κάνει κι άλλε βλακίε. Κι άλλε, κι άλλε. Η Τζούλη. Έλα εδώ να παρακαλά να σε θέλει αυτή σαν τρελή. Έλα, αυτό το πρόβλημα. Όλε με θέλουν εμένα. Όλε σε θέλουν, μόνο εσύ στραβώθηκε και κόλλησε σε μία. Τζούλη, Τζουλάκι! Έλα, Τζουλάκι μου, πέρασε, πέρασε. Γεια σου, Γιώργο. Χρόνια και ζαμάνια έχω να έρθω σπίτι σου. Τζούλη μου, έχω πάρα πολλές δουλειές. Αδειάζω, νομίζεις. Μαμά ή Τζούλη, Τζούλη ή μαμά. Ωραίο φρούτο. Γνωριζόμαστε. Με θυμάστε! Δεν ξεχνιέται τέτοια φωνή. Όλη τη γειτονιά σηκώστε στο πόδι εκείνο το βράδυ. Ναι, από τότε έχει να μου τηλεφωνήσει ο γιώκα σα. Πάπα, δεν το πιστεύω. Σίγουρο σα τηλεφωνάει, αλλά βουίζει. Καταπληκτικό. Τζούλη μου, τι κρασάκι θα πιούμε, μελερό, καμπερνέ. Ξύλο, μαύρο. Ξεχασιάρι. Σε παρακαλώ, επίτη για να σε δοκιμάσω το καράμ. Τζούλη μου, πριν πάμε παρακάτω στα δικά μα, πε παρακαλώ στη μαμά για την πλάκα που κάνουμε σε όλε τι ολόγου. Μαμά, ακού τι ωραία πλάκα είναι αυτή. Ποια πλάκα, εγώ δεν ξέρω τίποτε. Δεν ξέρει τίποτα. Τζούλη, σε παρακαλώ, θα μου καεί σάλτσα. Πες για την πλάκα που κάνουμε. Τι να πω, πρώτη φορά τα ακούω. Εγώ πάω να ξεσκάσω λιγάκι. Εσύ φρόντισε να θυμηθεί το κορίτσι το κρύο αστείο σου. Χάρηκα που σας είδα. Σε λυπάμαι. Τζούλη, επειδή η υπομονή μου αρχίζει και εξαντλείται, τέρμα η πλάκα, ε. Ποια πλάκα? Η Τζούλη δεν είσαι. Αλλά και δεν είπε που πάει. Πήγε στο αυτοκίνητο και έφυγε έτσι στην ψυχρά. Ακόμα εδώ είσαι εσύ. Μαμά σου δεν μ' άφησε να φύγω. Μ' άφησε και γλυκάκι εδώ να τρώω. Θα με φιλοξενήσει, είπα απόψε. Ναι, μόνο που δεν είναι εδώ, κάπου εξαφανίστηκε. Ναι, ξέρω, ξέρω. Πήγε να εξαργυρώσει ένα δελτίο που κερδίζει. Δελτίο που κερδίζει, με αυτή δεν παίζει ποτέ της. Τι έγινε, ρε παιδιά, κερδίσατε και λαχείο? Α, πολύ τυχερή, κυρία Ναταλία, ε. Εκλογές, λαχεία. Κατερινούλα, εγώ θέλω μια χιλιάρα μηχανή. Για τον delivery. Α, κι εγώ ένα νηφικό κεντυμένο στο χέρι. Να αποκατασταθώ κι εγώ. Γιατί βρήκες γαμπρό? Γιατί δεν μπορώ. Λοιπόν, άκουγα και άκουγα για αυτό το χωριό, ρε, και τι δεν είχα ακούσει, αλλά αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Εσύ μπορείτε να μείνω για πάντα εδώ. Καθίστε, ρε παιδιά, τι στέκεστε εδώ, ορθοί. Σκαλάκι να κεράσω. Δεν δοκίμασες πένες αραπιάτα? Εξαιρετικό κρασί. Τι κρασοφίδα είσαι και δεν σε πιάνει κιόλας. Εσύ πότε θα με πιάσεις? Αυτό εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να με αποπλανήσεις ελεύθερα. Θα σε πιάσω και θα σε αποπλανήσω. Μην ανησυχείς γι' αυτά. Αλλά πρώτα πρέπει να πούμε στον Νίκο του κάναμε πλάκα, ε. Αχ, ναι, τι πλάκα ήταν αυτή. Τι γέλιο μου ρίξαμε. Γέλιο. Λοιπόν, πιες εσύ για να σε έχω πιο εύκολη και μετά θα φωνάξουμε να έρθει και ο Νίκος. Τριπλέτο. Ωχ, γιοντρέ μου, εσύ δεν τα έκανες παλιά αυτά. Γεια σου, ρε Λεβέντη, με τις τριπλέτες σου! Πιες εσύ, πιες να δούμε τι θα γίνει. Κάτσε να πάρω εγώ τον Νίκο, μισό λεπτό. Νίκο, έλα λίγο σβέλτα. Ναι, η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Ναι, θα σου πει η Τζούλη τα... Ναι. Ο Τσούκα είναι πλάκα. Έλα. Και σταμάτα να με λες αδερφέ, ρε μαλάκα. Θα τα πούμε και στη μάνα μου. Θα τα πούμε και θα ανατινάξει την Καστέλα από ό,τι βλέπω. Άντε, τσακίσου και έλα. Πίνουμε, εντάξει, όλα καλά. Στην υγειά μας. Γεια μας, γεια μας. Σκαθαράκι μου! Πιες εσύ. Oh.
Για να κάνεις πολλές τέτοιες βλάκες, για να βρισκόμαστε πιο συχνά. Τζούλη, ταύτισε. Τζούλη.